Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε φαχίτας, το αγαπημένο σας φαγητό. Θα πηγαίνετε σε ένα μεξικάνικο φαγητό που όλοι ψάχνετε. Θέλετε να το φτιάξετε, δεν ξέρετε πώς. Ο Άκης θα σας δώσει σήμερα τη λύση, γιατί θα φτιάξουμε τα πιο εύκολα φαχίτας που έχετε δοκιμάσει. Μόλις σε 10 με 15 λεπτά θα είναι έτοιμα. Το κρέας θα είναι πάρα πολύ ζουμερό. Τα συνοδευτικά θα είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι και ουσιαστικά θα βγάλετε τα φαχίτα στο τραπέζι και ο καθένας θα φτιάξει το δικό του όπως ακριβώς θέλει. Και πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στα φαχίτας είναι ότι όλα θέλουμε να τα κάνουμε γρήγορα και σε ένα τηγάνι και γενικά η διαδικασία δεν είναι σωστή. Γιατί? Άμα βάλουμε το κρέας μαζί με τις πιπεριές στο ίδιο τηγάνι, αυτό που γίνεται οι πιπεριές είναι να βγάλουν το ζουμί τους και τελικά το κρέας να μην ψηθεί σωστά. Οπότε, ή κάνουμε τη διαδικασία σε δύο τηγάνια, που μπορούμε να ψήσουμε τις πιπεριές και το κρέας και μετά να τα ενώσουμε, ή το κάνουμε σε ένα τηγάνι. Αλλά θα ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου. Λοιπόν, βάζουμε το τηγάνι πάνω στη φωτιά και ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με τις πιπεριές. Ας τις αφήσουμε στην άκρη. Έχω τρεις πιπεριές τρίχρωμες και μία τσίλι σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε λίγο καυτερό. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε πιπεριά τσίλι, βάζετε λίγο μπούκοβο και είναι όλα εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε τις πιπερίτσες μας, τις κόβουμε σε ωραίες φετούλες. Εδώ. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι. Γενικά στα φαχίτας θέλουμε να παίρνουμε λίγο απ' όλα. Αν κόψουμε πολύ μεγάλες τις πιπεριές, δεν θα αναμειχθούν σωστά με το κρέας. Οπότε αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε και να κόψετε εδώ, αυτές τις φετούλες. Λοιπόν, κόψαμε όλες τις πιπεριές και έμεινε μόνο η πιπεριά τσίλι. Αυτή την κόψουμε μαζί με τα σποράκια, γιατί θέλουμε να είναι καυτερό το φαγητό μας. Οπότε κόψτε λεπτές φετούλες εδώ και την τσίλι. Τέλεια. Και όπως βλέπετε. Λίγο να εξηγήσω αυτό που έλεγα και πριν, ότι οι πιπεριές έχουν αρκετή ποσότητα, οπότε άμα ρίξουμε στο τηγάνι όλες αυτές τις πιπεριές και όλο αυτό το κρέας, όσο μεγάλο τηγάνι και αν έχουμε, κάτι θα γίνει λάθος, δεν θα πάει σωστά, όλο το φαγητό μας θα βράσει, θα γίνει βραστό. Οπότε, το τηγάνι μου καίει πάρα πολύ όπως βλέπετε, οπότε θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο, εδώ, τέλεια, και όλες οι πιπεριές μέσα. Πρέπει να χάσουν λίγο από τον όγκο τους και να μαλακώσουν. Αλάτι και πιπέρι, εννοείται. Πιπεράκι. Τέλεια. Και όση ώρα ψήνονται εδώ πέρα οι πιπεριές μας, και όπως βλέπετε το μυστικό συστατικό εδώ πέρα είναι να αφήσουμε να κάψει καλά το τηγάνι, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το κρέας μας. Λοιπόν, για το κρέας υπάρχουν πάρα πολλά κρέατα που μπορείτε να πάρετε. Μπορείτε να πάρετε σίγουρα ένα διάφραγμα, μπορείτε να πάρετε σίγουρα ένα ριμπάι, μπορείτε να πάρετε σίγουρα μία κόντρα, μπορείτε να πάρετε πάρα πολλά κρέατα. Απλά το θέμα είναι το εξής. Ότι άμα θα πάρετε αυτά τα κρέατα που μόλις σας είπα, πρέπει να φροντίσετε το κρέας να είναι πολύ καλής ποιότητας, σιτεμένο και καλής ποιότητας στο ίδιο το μοσχάρι. Σημαίνει ότι παίρνουμε black angus ή πολύ καλά κρέατα. Σε περίπτωση που τα κρέατα μας δεν είναι πολύ καλά, όχι ότι δεν είναι φρέσκα, ενώ ότι δεν είναι πολύ σιτεμένα, να το πω έτσι μαλακά, έχουμε πρόβλημα με τις ίνες. Και επειδή ψήνουμε πολύ λίγη ώρα το κρέας, άμα έχει πολλές ίνες το κρέας, τελικά δεν τρώγεται. Γι' αυτό σε αυτή τη συνταγή θα πάρετε κιλότο. Το κιλότο είναι άλυπο, δεν έχει καθόλου λίπος και ψήνεται σχετικά πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε το κρέας σας και να το κόψετε λεπτές λωρίδες. Όχι χοντρές, λεπτές. Εδώ. Μπορείτε να ζητήσετε βέβαια και από το χασάπι σας να το κάνει. Όπως βλέπετε δεν έχει πολύ λίπος το συγκεκριμένο κρέας. Οπότε είναι κατάλληλο για αυτή τη χρήση που το θέλουμε. Και ελπίζω να έχετε πάρει χρονόμετρο από την αρχή που ξεκινήσαμε πόση ώρα θα πάρει για να γίνει το φαγητό μας. Είναι τίποτα. Πραγματικά. Το κρέας είναι έτοιμο. Το αφήνουμε στην άκρη. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη μαρινάδα. Για τη μαρινάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα πάρετε ένα μπολάκι και θα ρίξετε όλα τα υλικά που θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κρεμμύδι, το κόβουμε λεπτές φέτες. Τέλεια. Πάει αυτό. Πάει μέσα. Εδώ. Κρεμμυδάκι μέσα. Δύο σκελίδες σκόρδο και αυτές θα τις κόψετε λεπτές φετούλες. Εδώ. Τέλεια. Πάει και αυτή μέσα. Ρίχνω κύμινο και κόριανδρο. Μέσα και αυτό. Ρίχνω λίγο ελαιόλαδο. Εδώ. Ανακατεύω τις πιπεριές μου. Δεν ξεχνάμε να ανακατεύουμε τις πιπεριές όλη την ώρα. Θέλουμε να μαλακώσουν. Βλέπετε πώς έχουν μαλακώσει και πόσο ωραίες που έχουν γίνει. Πιπεράκι. Και επειδή γενικά δεν έχουμε πολλά υλικά μέσα στα φαχίτας, θέλουμε να δώσουμε το κατάλληλο seasoning. Οπότε στο αλάτι μην το λυπηθείτε. Βάλτε αλατάκι. Θέλουμε να μαριναρει το κρέας μας, οπότε το αλάτι είναι απαραίτητο. Λάιμ, που είναι η ξύστρα μου, νάτι. Ξύσμα και χυμό από δύο λάιμ. Εδώ.
και θα αφήσω τα λάμπη στην άκρη γιατί το χυμό θα το ρίξουμε στο τέλος για να σβήσουμε το κρέας μας. Λοιπόν, εδώ δεν είναι έτοιμες, αλλά κοιτάξτε εδώ. Έχουν πάρει αυτό το υπέροχο χρώμα. Αυτό το χρώμα που μας δίνει τελικά γκριέρα. Αυτό θα δώσει γενικά γεύση μέσα στο φαγητό μας. Άμα τα βάζουμε όλα μαζί, επαναλαμβάνω ότι ποτέ δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ρίχνω και το κρέας μέσα εδώ και ανακατεύω. Θέλω να κάνετε έτσι ένα καλό ανακάτεμα να φροντίσετε να πάει η μαρινάδα παντού στο κρέας. Και μόλις πάει παντού η μαρινάδα, θα πάρετε ένα μπολ και θα ρίξετε μέσα τις πιπεριές. Κοιτάξτε τι υπέροχε που έχουμε γίνει. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Το τηγάνι πίσω στη φωτιά, πεντακάθαρο όπως βλέπετε, δεν έχει τίποτα. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα στο κρέας. Εδώ. Αφήνουμε και το κρέας μας να μαγειρευτεί περίπου 5-6 λεπτάκια. Και μόλις ετοιμαστεί το κρέας, θα ρίξουμε τις πιπεριές μέσα για να ανακατεύσουμε. Κοιτάξτε εδώ, απλώστε το κρέας παντού. Θέλουμε να πάρει ωραίο χρώμα, να μην παραψηθεί. Αν παραψηθεί, θα σκληρύνει το κρέας μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε μία σάλτσα συνοδευτική για τα φαχίτας. Ήθιστε να βάζουμε sour cream, γιαουρτάκι, κάτι όξινο για να συνοδεύσουμε. Οπότε, εμείς θα πάμε με γιαούρτι. Δεν θα κάνετε τίποτα ιδιαίτερο. Θέλω να ρίξετε απλά μέσα στο γιαούρτι λίγο κύμινο, λίγο κοριάνδρο και ανακατέψτε. Αυτό είναι. Το γιαούρτι να θυμάστε ότι άμα το ανακατέψουμε με λίγο κύμινο, κατευθείαν μεταμορφώνεται. Γίνεται η πιο νόστιμη γαρνιτούρα για όλα τα κρέατα. Κύμινο, κόριανδρο, πιπεράκι, λίγο αλάτι, καθόλου ελαιόλαδο. Δεν βάζετε λαδάκι στο γιαούρτι, γιατί αν βάζουμε πολύ λάδι στο γιαούρτι, ελαιόλαδο καλύπτει όλη τη γεύση του γιαουρτιού. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι το γιαούρτι, πάει εδώ. Μαζί με το κουτάλι. Είναι έτοιμο για να συνοδεύσουμε τα φαχίτα μας. Τώρα, δεύτερη γαρνιτούρα. Πάντα μα πάντα θέλουμε κάτι έτσι λίγο πιο σε λαχανικό να το πω. Οπότε, ντοματούλα και ουσιαστικά θα κάνουμε μία σάλσα. Η σάλσα τι είναι? Είναι ντοματούλα, εδώ. Θα πάρετε μόνο το εξωτερικό μέρος από την ντομάτα. Το κρέας μου συνεχίζει να γίνεται και τώρα ετοιμάζω τη γαρνιτούρα από δίπλα. Ανακατέψω λίγο. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε? Αυτό είναι το χρώμα που θέλω να πάρει το κρέας. Άμα δεν ανακατεύω όλη την ώρα, τελικά το κρέας μου θα πάρει πολύ ωραίο χρώμα και δεν θα παραψηθεί. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι ακριβώς που θέλω. Ντοματούλα. Την κόβω σε ωραίο καρεδάκι εδώ. Τέλεια. Και η ντοματούλα μου πάει στο άλλο τον μπολ. Θα φτάσει εδώ? Θα φτάσει. Μέσα στο χέρι του. Ντοματούλα μέσα. Ξαναλέω, κανονικά βάζουμε κανονικό κρεμμύδι, δεν βάζουμε φρέσκο κρεμμυδάκι. Αλλά το φρέσκο κρεμμυδάκι είναι πιο ντελικάτο, μας αρέσει πιο πολύ. Οπότε λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι εδώ. Τέλεια. Πάει και αυτό μέσα. Λίγο ελαιόλαδο. Λίγο κοριάνδρο. Χοντροκομμένο. Εδώ. Και ο κοριάνδρος μέσα. Τώρα να δούμε πώς θα ανακατέψω, γιατί τον πολύ ήταν μικρό. Θα ανακατέψω όμως και πρέπει να το κάνουμε σωστά. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ τώρα δεν δουλεύει, αλλά σε λίγη ώρα θα δουλέψει υπέροχα γιατί θα αρχίσει η ντομάτα να βγάζει τα ζουμάκια της, ο κοριάνδρος θα πέσει ο όγκος του. Θέλουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Τέλειο. Λίγο lime, χυμό και ξύσμα. Οπότε ουσιαστικά είναι η πιο εύκολη σάλσα που μπορούμε να κάνουμε. Ντομάτα, lime, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και φυσικά τον κοριάνδρο και το κρεμμυδάκι μας. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό, πάρα μα πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξουμε. Πάει και αυτό δίπλα. Τώρα, εδώ, κοιτάξτε, το κρέας μου έχει γίνει τέλειο. Έχει καραμελώσει. Έχει γίνει ακριβώς όπως πρέπει να γίνει και ρίχνουμε μέσα τις πιπεριές. Βουαλά. Κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα και κοιτάξτε εδώ πόσο πολύ υλικό που έχει. Αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορούσαμε με τίποτα να το πετύχουμε άμα το κάναμε εξ αρχής σε ένα τηγάνι. Έχω κρατήσει τα δύο lime στην άκρη. Άμα δεν είστε fan του lime, μην βάλετε lime, αφήστε το έτσι, εμένα μου αρέσει. Εδώ, έχω κρατήσει δύο, αλλά αυτά ήταν πολύ ζουμερά, οπότε θα βάλω ένα, δεν θέλω να είναι πάρα πολύ όξινα. Άμα δεν είναι όξινα, θα βάλετε λίγο παραπάνω. Σβήνω το τηγάνι μου, το βγάζω από τη φωτιά και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να σερβίρουμε πραγματικά. Όπως βλέπετε, η όλη διαδικασία γίνεται πραγματικά σε real χρόνο, πολύ γρήγορα και πολύ γευστικά. Γιατί άλλο πράγμα να ετοιμάσεις το φαχίτας εκείνη την ώρα και άλλο πράγμα να το έχεις έτοιμο από πριν. Βέβαια η συνταγή που σας έχω δώσει είναι τουλάχιστον για 4-6 άτομα. Είναι αμαρτία να κάνετε μια τέτοια συνταγή μόνο για 2 άτομα. Πρέπει να τη μοιραστείτε. Το είπαμε. Λοιπόν, έχουμε το κρέας μας, έχουμε τη σάλτσα μας, έχουμε τη σάλτσα γιαουρτιού. Το μόνο που μας λείπει είναι το τυράκι μας. Θα έχουμε δίπλα σε περίπτωση που κάποιος θέλει να βάλει και τυράκι, γιατί έτσι φτιάχνουμε τα φαχίτας. Και ήρθε η ώρα για τις τορτίγες μας. Έχω πάρει τορτίγες. Κανονικά τα φαχίτας
ξέρετε ότι φτιάχνονται με ειδικές τορτίγες που λίγο δύσκολα θα βρούμε στην Ελλάδα. Είναι οι ίδιες τορτίγες που φτιάχνονται ουσιαστικά και τα τάκος. Αυτές μπορείτε να τις βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, γι' αυτό διάλεξα και εγώ αυτές. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε μία πετσέτα, όπως είναι, εδώ. Και επειδή πρέπει να κάνουμε μαλακές τις τορτίγες για να μπορέσουμε να τις γεμίσουμε, θα βάλετε πάνω στην πετσέτα, όπως είναι, εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Θα ραντίσετε λίγο μέσα. Και όταν λέω λίγο, εννοώ λίγο. Αυτό είναι το κόλπο για να μαλακώσουν οι πίτες μας. Κλείνουμε πολύ ωραία εδώ και εδώ. Και βάζουμε 30 δεύτερα στο φούρνο με πυγμάτων. Εφόσον καίει καλά. Εφόσον δεν καίει, θα βάλετε λίγο παραπάνω. Οπότε έχουμε αυτό μέσα. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε τις τελευταίες πινελιές μας. Λίγο lime, ξέρω ότι δεν το έχετε δει ποτέ σε φαχίτας. Αλλά εμένα μου αρέσει, γιατί έχουμε κρέας, έχουμε βάλει lime ούτως ή αλλιώς μέσα. Οπότε μπορούμε να δώσουμε την αλλακτική σε κάποιον αν θέλει να κάνει λίγο πιο όξινο το φαγητό του. Βέβαια το γιαούρτι είναι όξινο, αλλά όξινο με όξινο πάντα ταιριάζουν. Αυτό να το θυμάστε. Έχουμε το lime εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο που άρχισε να γίνεται. Το βλέπετε. Έχω τον κόριανδρο που έχει περισσέψει σε περίπτωση που κάποιος θέλει να βάλει και λίγο κόριανδρο στο φαγητό του. Οι φύτρες είναι πάρα πολύ ωραίες, τρώγονται. Ο κόριανδρος είναι ένα φανταστικό υλικό και το μόνο που λείπει εδώ πέρα είναι οι τορτίγες μας. Κοιτάξτε εδώ. Μαζί με την πετσέτα αφήστε τις εδώ και αφήστε τις κλειστές σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ετοιμάσει, ανοίγει, φτιάχνει και ξανακλίνει την πετσέτα. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίρνουμε την πρώτη τορτίγια μας, κοιτάξτε εδώ τι ώρα που έχει γίνει. Και αχνίζει κιόλας με το νεράκι και θα ετοιμάσουμε το δικό μας φαχίτας. Αφήνω αυτά στην άκρη, εδώ. Και αυτό είναι λίγο περισσότερο, το φτιάχνω όπως ακριβώς θέλω εγώ. Εγώ θα βάλω λίγο απ' όλα γιατί νομίζω ότι τα έχω φτιάξει όλα ακριβώς όπως θα ήθελα. Λίγο από τη σάλτσα μου. Με το γιαούρτι να πάει παντού, εδώ, λίγο τυράκι, βέβαια λίγο από τη σάλτσα μου, ντοματούλα, εδώ να πάει παντού. Και ουσιαστικά φτιάχνουμε ένα πίτα γύρω, αλλά διαφορετικό, λίγο πιο έτσι λατινικό να το πω έτσι. Κλείνουμε εδώ, πολύ ωραία, εδώ και βουάλα. Το φαχίτα μας είναι έτοιμο να το δοκιμάσουμε. Νομίζω ότι δεν έχω κάνει καλά που δεν έχω βάλει κάτι από κάτω, θα στάξει. Αλλά δεν πειράζει. Να πάρω ένα πιάτο. Εντάξει, εσείς δεν έχετε τόσο ωραίο πιάτο σπίτι. Αν θα πάρετε ένα πιάτο να δοκιμάσετε. Λοιπόν, γεια μας. Κοιτάξτε εδώ. Η μεξί είναι πάρα πολύ healthy. Καταλαβαίνεις ότι είναι νόστιμο, υγιεινό. Όπως βλέπετε, τα πάντα είναι στην εντέλεια. Κάντε ακριβώς ό,τι σας έδειξα και στο τέλος θα φάτε ένα από τα πιο νόστιμα φαχίτας που έχετε δοκιμάσει στη ζωή σας. Και σπιτικό, χωρίς πρόσθετα, χωρίς τίποτα. Άμα σας άρεσε η συνταγή, subscribe στο κανάλι μας. Άμα σας άρεσε η συνταγή, comments κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε τα αγαπημένα σας φαχίτας με την αγαπημένη σας Coca-Cola. Και μην ξεχνάτε να μας αγαπάτε. Νομίζω ότι δεν ξέχασα να σας πω κάτι να μην ξεχάσετε να κάνετε. Ωραία. Και εσείς να μην ξεχάσετε όσα σας είπα να μην ξεχάσετε. Φιλάκια πολλά, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.